Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι 3η 15 Αυγούστου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνεχίζει το πύρινος εφιάλτης για τη Ζάκυνθο για πέμπτη ημέρα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μάχη με τις φλόγες. Νέες αναζωπηρώσεις κρατούν στα μέτωπα τους πυροσβέστες. Με παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή του νησιού Σταύρου Κοντονή, έφτασε στο νησί το Έριξον. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε εκεί ο νομός Ηλίας. Νέα αναζωπήρωση το μεσημέρι. Λαμπρή η εορτασμή του 15 Αύγουστου σε όλη την περιφέρεια. Με κατάνοιξη πιστοί σειραίων στους ναούς για να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού. Η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Πολιούχο της Άγιο Γεράσιμο. Αύριο κορυφώνονται οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ζωντανά από το Ιόνιαν ο πανηγυρικός Μέγας Ασπερινός, η θεία λειτουργία και η έξοδος του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου από την ιερά μονή του Αγίου στα Ομαλά. Μοναδική μουσική βραδιά στο ενετικό κάστρο της Ζακύνθου από τον Πέτρο Κλαμπάνη και τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζει σήμερα ο χριστιανισμός την κοίμηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί προσέρχονται στις εκκλησίες και στις μονές για να ημνήσουν την κοίμηση, την ταφή, την ανάσταση και τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς. Ωστόσο, πριν δούμε πώς γιορτάστηκε στην περιφέρεια το Πάσχα του καλοκαιριού, θα πάμε στη Ζάκυνθο, η οποία δοκιμάζεται για πέμπτη μέρα από τα πύρινα μέτωπα. 22 μικρές και μεγάλες εστίες κατακαίουν το νησί, ενώ υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν οι πυροσβεστικές ενισχύσεις που καταφθάνουν στη Ζάκυνθο από όλη την Ελλάδα. Συνεχόμενη ημέρα η Ζάκυνθος καίγεται απ' άκρη σ' άκρη με νέα μέτωπα και μεγάλες αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία όπου δύσκολα μπορούν να επέμβουν οι επίγειες δυνάμεις. Ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε συναγερμό. Ιδιαίτερα οι περιοχές Αγαλάς, Κυλιωμένο, Άγιος Λέοντας, Καταστάρι, Πηγαδάκια, Γύρι και Άνω Βολήμα όπου τα μέτωπα συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτα σε πολλά χιλιόμετρα. Στη κατάσταση βρίσκεται το μέτωπο μεταξύ Κυλιωμένου και Αγαλά, ενώ το μεσημέρι η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία μεταξύ Κυλιωμένου και Αγίου Λέοντα προς το Κορακονήσι. Μεγάλη είναι η αναζωπήρωση που σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Αγαλά και δυστυχώς το μέτωπο κινείται προς το χωριό. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Από νωρίς το πρωί στο σημείο βρίσκεται ο βουλευτής Ζακύνθου και υπουργός δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Και η σημερινή ημέρα είναι μια δύσκολη ημέρα για τη Ζάκυνθο. Έχουμε τρεις αναζωπηρώσεις στον Αγαλά και δύο στα Πηγαδάκια και στο Κούγιασι. Το ευτύχημα είναι ότι επιχειρεί το ελικόπτερο το Έριξον που έχει αυξημένες δυνατότητες, όπως επίσης επιχειρούν και επίγειες δυνάμεις οι οποίες έχουν ενισχυθεί με ένα μεγάλο αριθμό πυροσβεστών από άλλες περιοχές της χώρας. Ο Υπουργός ήταν σε συνεχή τηλεφωνική επαφή με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα για αποστολή ελικόπτερου Έριξον στην περιοχή. Αστραδιέ, έχει απογειωθεί το Έριξον. Μου πάνε σε 10 λεπτά θα είναι εδώ. Ο Τόσκα μου το είπε. Απλώς έχετε μια επικοινωνία με το συντονιστικό σας εκεί. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα. Απεγκλωβίστηκε το ελικόπτερο από άλλα μέτωπα που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Ήρθε εδώ γιατί η κατάσταση ήταν αρκετά επικίνδυνη. Στη Ζάκυνθο επιχειρεί ένας μεγάλος αριθμός, κυρίως επίγειων μέσων πυρόσβεσης από ολόκληρη την Ελλάδα. Μόνο στην περιοχή του Αγαλά επιχειρούν περισσότεροι από 60 άνδρες. Εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 30 πυροσβεστικά οχήματα με 90 πυροσβέστες, καθώς και 40 πεζοπόροι από την ΕΜΑΚ, 20 άτομα του στρατού και έχουν έρθει από την Πελοπόννησο και από σημεία της Τεράς Ελλάδας για ενίσχυση. Το ζήτημα όμως είναι ότι έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες. Με δημοτικές αλλά και ιδιωτικές υδροφόρες γίνεται η παροχή νερού στα πυροσβεστικά οχήματα. Το νερό μέσω των δικτύων της ΔΕΙΑΣ στα σημεία όπου έχουμε συνεχές δίκτυο καλύπτουμε 100% τις ανάγκες των οχημάτων και όπου δεν υπάρχει αυτό καλύπτουμε 100% τις ανάγκες με υδροφόρες είτε του Δήμου, κυρίως όμως και με ιδιωτικές σε μεγάλο αριθμό. Καθοριστική σημασία κρίνεται η συνδρομή των τοπικών προέδρων που γνωρίζουν καλά τις φλεγόμενες περιοχές και συνεργάζονται με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Εμείς βέβαια και τώρα υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά στον Κυλιομένο, αλλά και εμείς τις προηγούμενες δύο μέρες περάσαμε δυσκολότερες ώρες γιατί η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό μας. Ας πούμε πως είμαστε ήσυχα. Τώρα αυτό το μέτωπο το μεγάλο που έχετε δει όλοι σας και αυτό βέβαια, εάν γυρίσει κάποιος άνεμος και αυτό μας απειλεί. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, έχουμε τη βοήθεια από ό,τι βλέπουμε και των αρχών εδώ πέρα. Έχουν έρθει τα αεροπλάνα από πολύ νωρίς. Πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε να κάτσει για να μπορέσει να επέμβει και η πυροσβεστική. Από τη Δευτέρα, το νησί της Ζακύνθου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που μένονται για περισσότερες από 4 ημέρες, κατακαίοντας δασικές, θαμνώδεις αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ο κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές δεν έχει απομακρυνθεί πλήρως, καθώς οι συνεχείς αναζωπηρώσεις αλλά και οι νέες εστίες που εμφανίζονται πλησιάζουν συχνά πολύ επικίνδυνα κατοικίες και οικισμούς. Εκεί δίνει και το μεγαλύτερο βάρος η πυροσβεστική. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε ούτε δευτερόλεπτο να ενισχύουμε αυτές τις δυνάμεις που δίνουν τη μάχη τους πραγματικά, με κύριο γνώμονα πρώτα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δευτερευόντως των περιουσιών των ανθρώπων και τρίτο το φυσικό περιβάλλον, το οποίο μας είναι αναγκαίο. Η μάχη πυροσβεστών και κατοίκων συνεχίζεται και αναμένεται άλλο ένα δύσκολο βράδυ όταν τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν και οι προσπάθειες θα περιορίζονται μόνο στις επίγειες δυνάμεις όπου μπορούν να επέμβουν. Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για τη Ζάκυνθο. Να συνδεθούμε με τη συνάδελφο τη Βιβή την Κωνσταντινίδου, η οποία βρίσκεται στο μέτωπο στη Βόρεια Ζάκυνθο. Θα μας πει που ακριβώς είναι στην περιοχή του Κυλιομένου. Βιβή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε πραγματικά στην περιοχή μεταξύ Κυλιομένου και Αγίου Λέοντα και συγκεκριμένα στο Κορακονήσι που υπάρχει άλλο ένα μέτωπο και συγκεκριμένα ένα από τα πρώτα μέτωπα από τα οποία ξεκίνησε η φωτιά. Οι άνεμοι που πνέουν εδώ εξακολουθούν να είναι ισχυροί παρόλο που έχουν πέσει, έχουν κοπάσει λιγάκι, ελάχιστα, μην φανταστούμε πολύ δηλαδή, αυτό το σημερινό 24ωρο, το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μένονται αναζωπηρώσεις αλλά και μικρές καινούριες εστίες, διάσπαρτες σε διάφορα σημεία στο νησί. Το πιο επικίνδυνο μέτωπο κρίνεται ότι είναι αυτό που βρίσκεται μεταξύ Κυλιομένου και Αγαλά. Είναι μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή με πυκνή βλάστηση, δασική και θαυνώδη βλάστηση. Οι άνεμοι αλλάζουν συχνά κατεύθυνση, ωστόσο κατά κύριο λόγο κατευθύνουν τις φλόγες προς το χωριό. Όχι όμως, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή ούτε το χωριό, ούτε σπίτια ή οικισμοί. Απλά η κατεύθυνση των ανέμων είναι προς τα εκεί. Όλες λοιπόν, με ένα μεγάλο μέρος λοιπόν των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει επικεντρωθεί στο να προστατεύσει τα χωριά. Είχαμε πτήσεις και από πεζετέρι σήμερα το μεσημέρι, mm-hmm. αλλά και από το ελικόπτερο Έριξον, το οποίο όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, έφτασε στο νησί μετά από παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή του νησιού, κ. Κοντονή, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αναπληρωτή Υπουργό των Δημόσιας Τάξης, τον κ. Τόσκα. Το ίδιο και ήταν παρόν στο σημείο, υπάρχει ένα παρατηρητήριο, ένα ψηλό σημείο στο οποίο ήταν και ο αντιστράτηγος ο κύριος Ματθεόπουλος, mm-hmm. ο οποίος παρατηρούσε από ψηλά και έβλεπε από εποπτική θέα τι ακριβώς συμβαίνει ώστε να συντονίζει τις επιχειρήσεις, τις επίγειες επιχειρήσεις. Ωστόσο προβλέπεται μια πολύ δύσκολη νύχτα. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ελάχιστα, όχι σε σημείο που να εφησυχάζουμε. Τα μέτωπα μένονται και στη Βολήμα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο, ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι οποίες δυστυχώς εξελίσσονται σε πολύ μεγάλα μέτωπα και όλα σε δύσβατες περιοχές. Το νησί γενικά έχει δύσκολο ανάγλυφο. Είναι ιδιαίτερα δύσβατο και παρά το πυκνό οδικό δίκτυο που έχει, είναι δύσκολη πρόσβαση γιατί οι φωτιές μπαίνουν σε σημεία που δεν είναι εύκολη πρόσβαση με οχήματα. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, Γεωργία, θα αναφέρω. Όταν εχθές με τον εικονολήπτη τον Χρήστο τον Φαραώ κινούμασταν μεταξύ Αγαλά και Κυλιομένου, είδαμε σε περιοχή που ήταν πολύ μακριά από οποιαδήποτε εστία και από οποιοδήποτε μέτωπο φωτιάς, ξαφνικά μέσα από πυκνό
δάσος πεύκων, άρχισε να ανεβαίνει καπνός και ξαφνικά έπιασε φωτιά το δέντρο. Δεν ήταν ούτε κουκουνάρι που είναι πολύ συνηθισμένο, ή από πουρνάρι που είναι επίσης συνηθισμένο να πετάχτηκε από φλεγόμενη περιοχή και να έφτασε. Ήταν ξεκάθαρα ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι θα εντοπιστούν. Είναι γνωστό ότι υπάρχει και κλιμάκιο της ΕΕΠ αλλά και του ανακριτικού της πυροσβεστικής του τμήματος εγκλημάτων εμπρισμού στο νησί. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Μέσα στιγμής χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν καεί. Είναι λοιπόν πολλές οι εστίες, ένα δύσκολο βράδυ βιβλίο όπως μας περιγράφεις. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στα σημεία βεβαίως και επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα. Όπως μέχρι, είδαμε... και 7, ακριβώς, μέχρι και τις 7 ήταν σίγουρα στο νησί το Ericsson που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ελπίζουμε να το δούμε και αύριο το πρωί. Βεβαίως, γιατί να πούμε όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το Ericsson επέστρεψε στην Ηλία καθώς εκεί έπρεπε να εκκαινωθεί το χωριό Περιστέρι, επίσης μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Ηλία. Βιβί, μιλάμε για πολυήμερη μάχη με τις φλόγες για τους πυροσβέστες. Πάρα πολλοί έχουν έρθει, όπως είδαμε, από άλλα μέρη της χώρας. Και βεβαίως, ό,τι είναι δυνατόν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά των πολιτών να ακούνε τις συμβουλές που τους δίνουν οι αρχές, να μην προχωρούν, διότι υπάρχουν πραγματικά πολύ επικίνδυνα σημεία στα ορεινά της Ακίνθου. Ακριβώς. Έχουν κλείσει οι πυροσβεστικοί σε συνεννόηση με την αστυνομική διεύθυνση της Ακίνθου. Έχουν κλείσει ορισμένους δρόμους που ήταν επικίνδυνοι για την πρόσβαση των τροχοφόρων, καθώς η φωτιά με την ισχύ των ανέμων μπορεί να περάσει, να διασχίσει ένα δρόμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που βλέπεις τις φλόγες και κατευθύνονται προς μία κατεύθυνση, οδεύουν προς μία κατεύθυνση, ξαφνικά η αλλαγή του ανέμου τη σέρνει πάνω στον δρόμο, γλύφοντας τα αυτοκίνητα. Συνέβη και σε εμάς το συνδύο μας όταν περάσαμε από φλεγόμενα η περιοχή και ξαφνικά καίγονται εκτάσεις, οποίες τις έβλεπες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να είναι φυσιολογικά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κλείσανε κάποιοι δρόμοι και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος Κυλιωμένου προς Άγιο Λέοντα, στο σημείο προς το Κορακονήσι. Ναι. Εμείς περάσαμε για το, ακολουθώντας τα πυροσβεστικά οχήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Βρίσκεται σε ύφεση το μέτωπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κορακονήσι. Ωστόσο, μένεται ακόμα ανεξέλεγκτο το μέτωπο μεταξύ Αγαλά και Κυλιωμένου. Και να πούμε βεβαίως, Βιβί, κλείνοντας, ότι η επιχείρηση κατάσβεσης όπως βλέπουμε είναι δύσκολη, είναι συνεχής, ωστόσο δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός και δεν έχουν κινδυνέψει τουλάχιστον τα τελευταία 24 ώρα οικίες πέραν από το ό,τι έγινε την Κυριακή στο χωριό του Αγαλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, Γεωργία. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν επικεντρώσει τις μεγαλύτερες προσπάθειές τους. Πραγματικά είναι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Επί 5-24 ώρα, στα οποία μένεται, στη διάρκεια των οποίων μένεται ανεξέλεγκτα όλα αυτά τα μέτωπα εδώ στη Ζάκυνθο, οι πυροσβέστες και του νησιού αλλά και από όλη την Ελλάδα που έχουν έρθει εδώ, κυριολεκτικά δεν έχουν κλείσει μάτι. Μπορεί να καθίσουν για 10 λεπτά, να κοιμηθούν ακουμπισμένοι στο όχημα, κάτω στο χώμα. Το είδαμε και με τα μάτια μας αυτό. Να ξεκουραστούν για ένα δεκάλεπτο, κλείνοντας λίγο τα μάτια και ξανά συνεχίζουν. Ωστόσο, όλες τους οι δυνάμεις, όλες τους οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο να προστατεύσουν σπίτια, στο να δώσουν, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, δίνουν συμβουλές κυρίως στους ηλικιωμένους και στα μικρά παιδιά. Βέβαια. Να κλειστούν μέσα, να κλείσουν τα παράθυρα για να μην τους ενοχλήσει ο καπνός και δημιουργήσει χειρότερα αναπνευστικά προβλήματα. Εκείνοι επιχειρούν, γίνονται ρήψεις από τα ενέργεια μέσα και στις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταστροφές πέρα από κάποιες καλλιεργημένες εκτάσεις. Μάλιστα. Βιβί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική εικόνα που μας μετέφερες. Οποιαδήποτε στιγμή κρίνουμε αναγκή ότι πρέπει και πάλι να συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε για να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ προς το παρόν. Ασφαλώς θα είμαστε εδώ το βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα, εξίσου δύσκολες ώρες όμως περνούν και οι κάτοικοι στην Ηλία, αφού λίγο πριν το μεσημέρι μία αναζωπήρωση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Κρυονέρη ανάληψη και ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα το χωριό Περιστέρι, το οποίο έπρεπε να εκενωθεί. Να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά για να μας μεταφέρει την εικόνα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Γιώργο Γεωργιόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Για δεύτερη μέρα δοκιμάζεται η Ηλία. Πολλά τα περιστατικά και δυστυχώς ξυπνούν φιάλτες του 2007. Μόλις 10 χρόνια μετά η Ηλία φαίνεται ότι ξαναζεί τον ίδιο εφιάλτη, με το κυρίως μέτωπο αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην περιοχή του Περιστερίου, της Αμαλιάδας και την Δαφνιώτισσα. Μάλιστα από το μεσημέρι και μετά μια αναζωπήρωση που υπήρξε στην περιοχή Γεωργία έθεσε σε κίνδυνο το χωριό, καθώς ακόμα ο κίνδυνος αυτός δεν έχει περάσει. Είναι υπαρκτός, υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο χωριό προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανένας. Όπως είπες και εσύ, έχει δοθεί ήδη εδώ και αρκετή ώρα εντολή
ένωσης του χωριού. Ένα αίτημα το οποίο όμως δεν αποδέχτηκαν οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι ζήτησαν να παραμείνουν εκεί για να προστατεύσουν και οι ίδιοι με τις δυνάμεις τους τις περιουσίες τους. Έτσι λοιπόν, οι μόνοι οι οποίοι θα απομακρυνθούν αν υπάρξει κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ηλικιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και οι γυναίκες, όσοι δηλαδή δεν μπορούν να προσφέρουν. Να εκφράσουμε πρέπει την συμπαράστασή μας στους κατοίκους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, διότι ζουν πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Γιώργος Γεωργιόπουλος. Κύριε Γεωργιόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαμαρά. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την Ηλία. Πώς είναι τώρα η κατάσταση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για το χωριό Περιστέρι, με το οποίο αντιμετωπίζαμε νωρίτερα πρόβλημα, ακόμα και εκένωση του χωριού, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίσταται ακόμα κάποιος κίνδυνος, αλλά φαίνεται το πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, έχει περάσει. Η φωτιά όμως μένεται σε ένα μέτωπο προς Δαφνιώτισσα και από εκεί προς Ινώη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Επιχειρούν αυτή την ώρα και για πόση ώρα βέβαια ακόμα. Λίγο νομίζω τα εναέρια μέσα που δυστυχώς σήμερα κάποια στιγμή το μεσημέρι μας εγκατέλειψαν. Δεν είχαμε κανένα σε διαθεσιμότητα και έτσι μια φωτιά την οποία στις 12 και στη 1 η ώρα την ελέγχαμε απολύτως ξέφυγε με όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες εκτελήθηκαν μετά. Κύριε Γεωργιόπουλε, να υπενθυμίσουμε ότι έχετε κινήσει τις διαδικασίες για να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες, έχει κηρυχθεί ήδη ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από απόφασή μου σήμερα το πρωί και αξιοδότηση που είχα χθες αργά το βράδυ από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Καπάκη. Μάλιστα. Τώρα, οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή πώς είναι στην περιοχή? Δεν σας άκουσα, κυρία Καλαμαρά. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι στην περιοχή, πώς πιστεύετε ότι θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες? Έχει ακόμα αέρα. Ναι. Έχει ακόμα αέρα. Δυστυχώς αυτός είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας παράγων σημαντικός για τη δημιουργία των προβλημάτων. Δεν είναι ο μόνος, βέβαια. Θα έλεγα ότι μπορεί να έχει κοπάσει λίγο, αλλά ακόμα υπάρχει άνεμος. Ελπίζουμε ότι σε μια ώρα από τώρα, μια μισή, θα έχουμε ακόμα λιγότερα από φόρο, ούτως ώστε με τη νύχτα να δούμε για να δουλέψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο να φτιάξουμε τις αντιπυρικές ζώνες που απαιτούνται, να ελέγξουν όσο μπορούν και να προετοιμάσουν το έδαφος για αύριο το πρωί. Μάλιστα. Αλλά αύριο το πρωί, θέλω να το πω και από εσάς, θα είναι το τελευταίο μέσο που βγαίνει απόψε. Είμαι ήδη αρκετά κουρασμένος, αλλά γιατί πηγαίνουμε τώρα να δούμε το μέτωπο της Δαφνιώτισσας, ότι αύριο το πρωί θα πρέπει από νωρίς. Και αυτό το απευθύνω προς κάθε υπεύθυνο από το κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα που ακούει και κάθε έναν που είναι στην ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Ότι αύριο το πρωί, εάν η φωτιά δεν κοπεί με κάθε δυνατό εναέριο μέσο και με τη μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα στην περιοχή της Ινώης, η φωτιά αυτή ακολουθεί ακριβώς τα ίχνη της φωτιάς του 2007, αυτή που μετά από μία μέρα, δύο, έκαψε την αρχαία Ολυμπία. Μάλιστα. Σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως και με την επικύρωση όλων των παλιών αξιωματικών, εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι γνώριζαν εκείνη τη φωτιά. Όλοι δηλώνουν ότι αν η φωτιά αυτή περάσει την Ινώη, η Ολυμπία μετά θα βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα ανάμεσα στις φλόγες. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί επουδενή. Αντιλαμβάνονται όσοι μας ακούνε στην Αθήνα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και ο ελάχιστος οικισμός και ο πιο μικρός στάβλος είναι πρόβλημα. Είναι ζήτημα, είναι απώλεια. Αλλά μιλάω για κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί να συμβεί στη χώρα μέσα σε 10 χρόνια δύο φορές. Άρα αύριο το πρωί όλα τα εναέρια μέσα που μπορούν να διατεθούν θα πρέπει να έρθουν εδώ και σε μέσα σε 2-3 ώρες να σταματήσουν τη φωτιά και μπορούν να το κάνουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο διότι είναι και πάρα πολλά τα μέτωπα, όμως η κατάσταση είναι κρίσιμη στην Ηλία. Ναι, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, αλλά στο μυαλό κάποιων όταν τους μιλάγαμε από το πρωί ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες ιεραρχήσεις, πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, και να ιεραρχούνται τα προβλήματα με βάση τις ανάγκες. Αυτό που σας λέω δεν υστερεί ούτε η Ζάκυνθος, ούτε ο Κάλαμος από σπουδαιότητα και από σημαντικότητα. Μάλιστα. Αλλά αν το πρωί μιλάμε,
όταν θα πρέπει να κοπεί εκεί η φωτιά. Αλλιώς, ό,τι μπορεί να γίνει μετά, οι ευθύνες θα είναι μεγάλες. Μάλιστα. Και το λέω εν γνώση, γιατί ο κύριος Τόσκας το πρωί μας βοήθησε πάρα πολύ και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Δυστυχώς η φωτιά έφυγε το μεσημέρι κάτω από τις συνθήκες που σας είπα. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι θα μας ξαναβοηθήσει πάλι αύριο το πρωί, γιατί αντιλαμβάνεται το μέγεθος αυτού που λέω. Μάλιστα. Μεγάλα λοιπόν τα προβλήματα και στην Ηλία από τις αναζωπηρώσεις. Βλέπουμε πώς είναι η κατάσταση. Κύριε Γεωργιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Να καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Με κατάνοιξη γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου. Στα μηνύματα των πολιτικών για την θρησκευτική εορτή, το μεγάλο θέμα με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα κυριάρχησε. Στους πολίτες που δοκιμάζονται σε όλη την Ελλάδα αναφέρονται τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για τον 15 Αύγουστο. Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα η μεγάλη γιορτή του Πάσχα του Καλλιγεωργίου, της κοίμησης Πελαγίας Θεοτόκου, της υπερμάγους στρατηγού, η οποία φυλάσσει πάντα υπό τη σκέπη της, τους αγώνες και τις ελπίδες για την ελευθερία και την ευημερία του λαού και του έθνου μας. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους και ιδίως σε εκείνους που αυτή τη σημαδιακή μέρα δίνουν μαζί με όλο τον κόσμο το μεγάλο αγώνα για να προφυλάξουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον, το βασικό πλούτο της χώρας μας, τους είμαστε ευγνώμονες και να γνωρίζουν ότι αυτό τους το αναγνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Μέσω Twitter έστειλε το μήνυμά του για τον σημερινό εορτασμό της Παναγίας ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους άνδρες και τις γυναίκες που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Σήμερα, μέρα λαμπρή για την Ορθοδοξία, για την Ελλάδα και για τους Έλληνες όπου γης, εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά. Σε αυτούς που ξεκουράζονται να χαίρονται τους αγαπημένους τους ανθρώπους και σε αυτούς που βρίσκονται στο καθήκον, ιδιαίτερα στους άνδρες και στις γυναίκες που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, θέλω να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μας εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Στο πλευρό όσων δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανήμερα της Παναγίας, η σκέψη μας είναι σε όλους αυτούς που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές όλες αυτές τις μέρες. Στους ανθρώπους που βλέπουν με απόγνωση τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, στους πυροσβέστες που δίνουν με γενναιότητα και προσωπική αυτοθυσία τη μάχη από γη και αέρα για να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα. Κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει σήμερα στέλνοντας μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά και σημειώνει: Αυτές τις ώρες η σκέψη μας παραμένει στους πολίτες που δοκιμάζονται, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη με τη φωτιά. Στην Παναγία Σουμελά βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Σημερινή μέρα είναι μια μέρα ενότητος και αγάπη για τον ελληνισμό. Και όχι μόνο τον ελληνισμό της μητέρας πατρίδας, αλλά και τους Έλληνες εκείνους που πέσαν τα ολοκαυτώματα από τους πόντιους, τους Έλληνες Μικράς Ασίας, της Ήβρου και της Τενέδου, τον κυπριακό ελληνισμό και βεβαίως το μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, από την Τίνο όπου και βρέθηκε, αναφέρθηκε στη σημερινή επέτειο από τον τορπιλισμό της Έλλης αλλά και στις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα. Το μήνυμα της σημερινής μέρας είναι μεγάλο, γιατί απέδειξε ότι μόνο με ύπουλα χτυπήματα τα άλλα κράτη αντιμετωπίζουν τον ελληνισμό. Μόνο με ύπουλα. Κατά πρόσωπο δεν έχουν το σθένος. Όσον αφορά τις φωτιές, εδώ δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τίποτε. Αν είχαμε αγοράσει 5 αεροπλάνα, θα είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Τέλος, στη γενετήρά του στον Δραπανιά Χανίων και σε στενό οικογενειακό κύκλο γιόρτασε τον 15 Αύγουστο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κύριος Αναστάσιος βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του την Κεφαλονιά για τον 15 Αύγουστο. Ο Αρχιεπίσκοπος έγινε δεκτός με τιμές από τους τοπικούς φορείς και θα συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιάς.
χαιρόμεθα που έχουμε τη χαρά να λειτουργήσουμε μαζί μας και να έχουμε και τη δική σας ευλογία. Ένα όνειρο ζωής το οποίο πραγματοποιήθηκε ήταν για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Αναστάσιο η επίσκεψή του στον τόπο καταγωγής του, την Κεφαλονιά, για την γιορτή του Αγίου Γερασίμου και της Παναγίας τον 15 Αύγουστο. Ο κύριος Αναστάσιος βρίσκεται από τη Δευτέρα στο νησί του Ιωνίου, από όπου κατάγεται ο παππούς του. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας έγινε δεκτός με τιμές από τις τοπικές αρχές κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του νησιού, ενώ είχε συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Κεφαλονίας κύριο Δημήτριο και τους αιρετούς της περιοχής. Θέλω να εκφράσω την θερμή μου ευχαριστία στον αγαπημένο μου αδελφό και στο θυμηθούμε και παλαιό μου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο, εκλεκτό φοιτητή, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλονίας κύριο Δημήτριο, ο οποίος επέμενε και πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά στα 25 χρόνια που είμαι αρχιεπίσκοπος που δεν θα είμαι στην περιοχή μου την ημέρα της Παναγίας. Όλα αυτά τα 25 χρόνια είμαι πάντα εκεί. Λυτός και προσιτός μίλησε για την κατάσταση στην Αλβανία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πλέον ζούμε μια ευλογημένη κατάσταση στην Αλβανία. Αν και σημείωσε ότι παραλίγο να ματαιωθεί το ταξίδι του στη Κεφαλονιά. Μάλιστα, την τελευταία στιγμή παραλίγο να χρειαστεί να αλλάξω το πρόγραμμα όταν άκουσα για πυρκαγιές που είχαμε στον Νότο και για άλλα προβλήματα. Αλλά είχα αποφασίσει, βλέπετε, είμαι και στα τελευταία χιλιόμετρα του μαραθωνίου, τη ζωή μα, με αρκετά μεγάλο σπουδιά, πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Να μετάσχω στη χαρά και στο Πανηγύριο του Αγίου Γερασίμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για τον Άγιο Γεράσιμο και την Παναγία και θα αναχωρήσει από την Κεφαλονιά το Σάββατο 19 Αυγούστου. Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος κάλεσε ανεπίσημα του χρόνου τον κύριο Αναστάσιο σε ένα από τα νησιά του Ιωνίου, στο οποίο θα γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο των Απανταχού Επτανησίων, με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας να είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν και φέτος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιάς για να δουν από κοντά τα φιδάκια της Παναγίας και να ζητήσουν τη χάρη τους. Στον Ιερό Ναό βρέθηκε και η κάμερα του Ιόνιαν. Ένα μοναδικό έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου στην Παναγιά της Φιδούσας, στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιάς, όπου κάνουν την εμφάνισή τους τα φιδάκια της Παναγίας. Εκατοντάδες επισκέπτες βρίσκονται κάθε χρόνο την ημέρα της Παναγίας στο συγκεκριμένο μοναστήρι, ώστε να θαυμάσουν το μοναδικό αυτό φαινόμενο. Η κυρία Παναγιά λοιπόν εμφανίζει αυτά τα φυδάκια κάθε χρόνο και αυτά τα φυδάκια έρχονται στο χώρο εδώ για να δείξουν την παρουσία της κυρίας της Παναγιάς. Όταν βγουν πολλά φυδάκια έχουμε καλή χρονιά, όπως εφέτος που είναι μια χρονιά στην οποία εδώ έχουμε 9 φυδάκια και βλέπουμε ότι ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι η χρονιά αυτή θα είναι πιο καλή από τις άλλες και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πράγματα πιο θετικά στη ζωή μας. Σύμφωνα με την παράδοση όλα άρχισαν πριν από πολλά χρόνια όταν πειρατές κατευθύνονταν προς τη Μονή προκειμένου να την λαιλατήσουν. Οι μοναχές προσευχήθηκαν στην Παναγία για να προστατεύσει τις ίδιες και το μοναστήρι. Τότε το μοναστήρι κυκλώθηκε από φίδια που έτρεψαν τους πειρατές σε φυγή και έτσι οι μοναχές και η μονή σώθηκαν. Αν κάποια χρόνια δεν εμφανιστούν τα φιδάκια της Παναγίας, είναι ιονός ότι κάτι κακό θα συμβεί στην Κεφαλονιά. Όπως το 1940 και το 1953. Οπότε και το νησί επλήγει από σεισμούς. Όταν δεν βγουν πάντα κάτι κακό συμβαίνει, το οποίο δεν γνωρίζουμε, δεν βγήκαν στους δύο μεγάλους πολέμους, δεν βγήκαν το 1953. Που έγινε ο σεισμός, δεν βγήκαν το 1974 με το Κυπριακό, δεν βγήκαν καθόλου φυδάκια το 1986, 85 προς 86 που έγινε το Τσέρνομπιλ, δεν βγήκαν καθόλου φυδάκια το 2005 που έπεσε το αεροπλάνο το Ήλιο, σαν εχθές, 14 Αυγούστου στην Αττική, το οποίο έφερνε ανθρώπους από την Κύπρο εδώ να προσκυνήσουν. Τα φυδάκια της Παναγίας θεωρούνται θαυματουργά και ακίνδυνα, γι' αυτό και οι πιστοί τα αγγίζουν χωρίς φόβο. Σήμερα και αύριο η Κεφαλονιά γιορτάζει διπλά, τιμώντας παράλληλα με την κοίμηση της Θεοτόκου και τον Πολιούχο της Άγιο Γεράσιμο. Το απόγευμα ξεκίνησαν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις με την έξοδο του Λειψάνου του Αγίου Γερασίμου από τη Λάρνακα και τη μεταφορά του από τον παλιό ναό που φυλάσσεται το σκήνομα στο νέο. Thank you.
πιστοί από όλη την Ελλάδα για μία ακόμα χρονιά επισκέπτονται τα ομαλά στην Κεφαλονιά για να τιμήσουν τον Άγιο και να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις απόψε και αύριο το πρωί θα μεταδοθούν ζωντανά από το Ιόνιαν. Να συνδεθούμε με τον Σπύρο Καμπιώτη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στα ομαλά της Κεφαλονιάς. Σπύρο, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τον περίβολο του νέου ναού, του νέου μεγαλειώδους ναού του Αγίου Γερασίμου. Πριν από 2 ώρες περίπου έγινε η μεταφορά του σεπτού σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου από τον παλιό ναό στο νέο ναό, αυτόν ακριβώς που βρίσκεται πίσω μου αυτή την ώρα, εδώ στα ομαλά της Κεφαλονιάς, στο οροπέδιο αυτό του Ένου της Κεφαλονιάς. Πάρα πολλοί κόσμος, όπως κάθε καλοκαίρι, έχει συρρεύσει η Γεωργία εδώ και ήδη οι πρώτοι πιστοί δημιούργησαν μια τεράστια ουρά για να περάσει από πάνω τους το σεπτό σκήνομα του Αγίου Γερασίμου ως ευλογία. Όπως ανέφερες και εσύ, στις 9 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει ο Μέγας Περινός, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ιόνιαν και από ένα δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών, τα οποία θα πάρουν εικόνα από το Ιόνιαν σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι στις φετινές τελετές θα προεξάρχει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κύριος Αναστάσιος, ο οποίος έχει ρίζες από την Άσο της Κεφαλονιάς. Mm-hmm. Είναι η καταγωγή του από την Κεφαλονιά. Για πρώτη φορά λοιπόν θα είναι εδώ ο Αναστάσιος της Κεφαλονιάς και στην αυριανή αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία θα ξεκινήσει 8 το πρωί, θα μεταδοθεί ζωντανά και η Θεία Λειτουργία από το Ιόνιαν και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 12 το μεσημέρι. Γύρω στις 11.30 θα μεταδώσουμε ζωντανά και την έξοδο του σεπτού σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου από την Εκκλησία για τη λιτάνευσή του μέχρι το πλατάνιο, όπως το λένε εδώ οι Κεφαλονίτες, και την επιστροφή του στον Ιερό Ναό. Γεωργία, να αναφέρουμε ότι αυτές τις μέρες γιορτάζουν τα Επτάνησα τον Αύγουστο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. Σήμερα και αύριο την κοίμηση του Αγίου Γερασίμου. Να θυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε στις 15 Αυγούστου, όμως λόγω της εορτής της Παναγίας γίνεται η εορτή την επόμενη στις 16 του μήνα. Ο Εσπερινός γι' αυτό το λόγο επίσης γίνεται πάρα πολύ αργά, 9 Μάλιστα. με 12 το βράδυ. Να πούμε ότι στις 24 Αυγούστου εορτάζει και ο Άγιος Διονύσιος της Ζακύνθου, όπου στις τελετές εκεί φέτος ολοκληρώνονται τα 300 χρόνια από την μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου από τα νησιά Στροφάδες στη Ζάκυνθο. Για την επέτειο των 300 χρόνων από τη μετακομιδή του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου, στη Ζάκυνθο βεβαίως θα παρευρεθεί και ο μακαριότατος Πατριάρχης της Ορθοδοξίας, κύριος Βαρθολομαίος. Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Αυτά λοιπόν από τον Άγιο Γεράσιμο. Γεωργία, χρόνια πολλά σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Λάμπρη, λοιπόν, οι εορτασμοί και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Θερμά υποδέχτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας οι αρχές, αλλά και όπως είδαμε, πλήθος πιστών είναι μέχρι και αυτή τη στιγμή και θα παραμείνει στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά. Και Σπύρο, όπως είπαμε, θα υπάρξει μετάδοση μέσω της Digia Επίγεια και διαδικτυακά, αλλά και μέσω της πλατφόρμας της Κοσμοτέ TV στη θέση 673. Ευχαριστούμε. Ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ, Γεωργία. Καλό βράδυ. Σε πολύ λίγα λεπτά θα συνδεθούμε λοιπόν και πάλι με την Κεφαλονιά στις 9 η ώρα. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Δείτε σε λίγο. Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Άδειασε η Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μοναδική μουσική βραδιά στο ενετικό κάστρο της Ζακύνθου από τον Πέτρο Κλαμπάνη και τους τραγουδιστάδες της Ζάκυθος. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ιερά Μονή της Παναγίας Γυροκομήτισσας Πατρών, η οποία εορτάζει την ημέρα του 15 Αυγούστου. Από νωρίς το πρωί, πατρινοί αλλά και επισκέπτες συνέρευσαν στην Ιερά Μονή προκειμένου να ανάψουν ένα κέρι στη Μεγαλόχαρη, αλλά και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στη Μονή Παναγίας Γυροκομήτισσας που πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο. Έφυγα σε βιντεργέ χαλήν Αύγουστο, στέφανον εκλή του τιμίου.
λάμψατο. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, πατρινοί αλλά και επισκέπτες σειραίουν στην Ιερά Μονή προκειμένου να ανάψουν ένα κερί στη Μεγαλόχαρη αλλά και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της. Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος. Την Κυριακή το απόγευμα τελέστηκε έξω από το καθολικό της Μονής Παναγίας Γυροκομίτισσας η ακολουθία των εγκομείων προς την Παναγία και ακολούθησε λιτανία. Παναγίας κράτου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Ο εορτασμός στο γυροκομείο κορυφώθηκε τη Δευτέρα με το μεγάλο πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας που ολοκληρώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ, την Ιερά Αγρυπνία και φυσικά ανήμερα της Παναγίας την Τρίτη το πρωί με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Ακολουθία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Όλος ο Ορθόδοξος κόσμος σήμερα ενώνεται, αδελφοί μου, με τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις και δοξολογεί και υμνεί την υπερήμνη των μητέρα του Εμμανουήλ, την Παναγία Θεοτόκον. Ήταν συγκινητική η εικόνα η χθεσινή, η νυχτερινή και συγκλονιστική, αδελφοί μου, να βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους να ανεβαίνουν από το κέντρο αλλά και τα προάστια της μεγάλης πόλεως των πατρών. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Γυροκομίτισσας είναι μία από τις πιο ιστορικές μονές της Πάτρας, η οποία κτίστηκε το 10ο αιώνα μετά Χριστό. Ομοίως χιλιάδες ήταν οι πιστοί που συνέρεαν από το πρωί στους ιερούς ναούς, στις πόλεις και τα χωριά της Αργολίδας και της Ναυπακτίας για να προσκυνήσουν τη χάρη της. Κορυφώνονται οι εορτασμοί του 15 Αυγούστου και χιλιάδες πιστοί σε όλη τη χώρα τιμούν την Παναγία με λιτανίες, πανηγύρια και προσκυνήματα. Στο όμορφο παραλιακό χωριό Κιβέρι στην Αργολίδα, πλήθος πιστών παραβρέθηκε στον Εσπερινό που πραγματοποιήθηκε παραμονή της εορτής, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου. Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους του χωριού. Κόσμος από όλα τα χωριά του κάμπου της Αργολίδας βρέθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα του Αργολικού στο Δήμο Ναυπλιαίων για να παρακολουθήσει τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μετά τον Εσπερινό και εκεί ακολούθησε η καθιερωμένη λιτανία της Ιερής Εικόνας στα στενά γραφικά δρομάκια του χωριού με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου. Στην πόλη του Άργους, επίκεντρο του εορτασμού, ήταν ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν το μέγα πανηγυρικό Εσπερινό και στη συνέχεια συμμετείχαν στη λιτάνευση του επιταφείου της Θεοτόκου στους δρόμους της πόλης. Ίδιο κλίμα και στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αμπελακιώτισσα. Όλος ο κόσμος έγινε προκειμένου στον χρόνο που όρισε η τρισυπόστατος Θεότης να σαρκωθεί η Παναγία μας. Με τη δέουσα θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη πραγματοποιήθηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός. Σε
καταπληκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε τη Δευτέρα Μέγας Περινός και στον Ιερό Ναό της Παναγίας Παναξιώτισσας. Στο δρόμο γύρω από τον Ιερό Ναό ακολούθησε λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας που κρατούσαν φουστανελοφόροι και την πλαισίωναν αγόρια του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβρολίμνης. Όλη η περιφέρεια από άκρη σ' άκρη γιόρτασε με λαμπρότητα την ημέρα. Με επίκεντρο τις εκδηλώσεις στις μονές Βουλκάνου και Δήμιωβας, παρουσία πλήθους πιστών, γιόρτασε η Μεσσηνία. Να συνδεθούμε με τον Γιάννη Συνάπη να μας μεταφέρει την εικόνα. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γεωργία. Όντως το επίκεντρο του εορτασμού της Παναγίας στη Μεσσηνία είναι οι μονές του Βουλκάνου, στο Δήμο Μεσσήνης, στην Ιθώμη και στη Δήμιωβα του Δήμου Καλαμάτας. Στο Βουλκάνο το πρωί τελέστηκε αρχιερευτικός πανηγυρικός όθρος και ακολούθησε η υποδοχή της εικόνας Παναγίας Βουλκανιώτισσας από το παλιό μοναστήρι, από το καθολικό, από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Ακολούθησε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και σήμερα το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός Μεθεώτερος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση. Στη Δήμιωβα έγινε σήμερα το πρωί ο όθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Λεοντεοπόλεως Γαβριήλ. Να σημειώσουμε ότι και στις δύο μονές, τις δύο τελευταίες τρεις μέρες, αρκετοί πιστοί πέρασαν από εκεί για να προσευχηθούν και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Πλήθος πιστών λοιπόν στις δύο μονές, λαμπρός ο εορτασμός. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και του χρόνου βεβαίως. Εμείς κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε μια τραγική είδηση. Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο επί της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών στο ύψος της διασταύρωσης Αβαλίων. Λίγο πριν τις 8:30 το πρωί, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 25χρονος και ένας 27χρονος με κατεύθυνση προς Πάτρα, από άγνωστη αιτία εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε κορμό δέντρου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στο νοσοκομείο του Πύργου. Δυστυχώς, ο 25χρονος δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών και υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα Ήλιδας. Και να αλλάξουμε θέμα, πάμε στη Ζάκυνθο, όπου προσωρινή φιλοξενία έχουν βρει 69 πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας μεταξύ περιοχών Μακρύς Γυαλός και Εξήγκια. Στο σκάφος εντοπίστηκαν οι τρεις διακινητές, δύο ρωσικής και ένας ουκρανικής καταγωγής, που συνελήφθησαν και κρατούνται από τις λιμενικές αρχές του νησιού. Τις τελευταίες πληροφορίες θα μας δώσει η Νατάσα Πατρινού. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, 69 πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στη Ζάκυνθο παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο της Παναγούλας. Μεταξύ αυτών είναι 14 παιδιά, 20 γυναίκες, οι δύο μάλιστα είναι εγκυμονούσες. Να πούμε ότι μέχρι και σήμερα το μεσημέρι 7 άτομα χρειάστηκε να μεταβούν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου καθώς παρουσίασαν κάποια συμπτώματα αφυδάτωσης, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι από την πρώτη στιγμή παραμένουν εκεί και οι δύο εγκυμονούσες γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, η υπόλοιπη είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει κινητοποιηθεί όλη εδώ η τοπική κοινωνία και η αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Ζακύνθου, αλλά και εθελοντές. Από την πρώτη στιγμή η Γεωργία συγκεντρώνουν τρόφιμα, συγκεντρώνουν ρούχα, αλλά και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά. Δείχνουν για ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη τους οι Ζακυνθινοί. Νατάσα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά και εξέτασης των προσφύγων και των μεταναστών? Είναι στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Το λιμενικό, οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει την διαδικασία ταυτοποίησης των 69 ατόμων που προέρχονται κυρίως, να πούμε εδώ, από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, ενώ είναι κάποιοι και από την Σομαλία. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση της υγείας τους, αξίζει να σημειώσουμε, Γεωργία, ότι μια οικογένεια παρουσίασε κάποια συμπτώματα ψώρας. Αμέσως όμως αγοράστηκαν λοσιόν και υποχρεώθηκαν όλοι και οι 69 πρόσφυγες και μετανάστες να ακολουθήσουν την θεραπεία, πράγμα που το κάνουν κανονικά. Η κατάστασή τους, όπως είπαμε, είναι πολύ καλή, είναι σε καλή κατάσταση και παραμένουν εκεί.
Και να θυμίσουμε λίγο ότι το σκάφος που τους μετέφερε εντοπίστηκε ανοιχτά των αλικών από σκάφος του λιμενικού. Τα τρία μέλη του πληρώματος, όπως είπες και εσύ, δύο Ρώσοι και ένας Ουκρανός, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τις 7, στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Νατάσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, σε τίποτα δεν θύμιζε την πολύβου η δραστηριότητα η κόρα της Πάτρας σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Άδειοι δρόμοι, ελάχιστη κίνηση και ελάχιστα καταστήματα εστίασης ανοιχτά συνέθεταν το σκηνικό το πρωί στο κέντρο της πόλης. Αν κάποιος έκλεινε για λίγο τα μάτια του ανήμερα του 15 Αυγούστου στο κέντρο της Πάτρας, θα νόμιζε ότι βρίσκεται σε κάποιο χωριό ή σε κάποια εξοχή, παρά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Ο ήχος των αυτοκινήτων σε μια πολύβουη μεγαλούπολη είχε δώσει τη θέση του στο τραγούδι των Τζιτζικιών, ακόμα και στην πλατεία Όλγας, στο κέντρο της πόλης. Η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας ήταν ελάχιστη, ακόμα και στις 11 το πρωί, ώρα που συνήθως το κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας σφίζει από ζωή. Στην όθωνο Σαμαλία, στην παραλιακή ζώνη, ελάχιστα αυτοκίνητα και δίκυκλα κινούνταν στον δρόμο και κάποιοι δεν δίστασαν να αναπτύξουν ακόμα και μεγάλες ταχύτητες. Η οδός Μεζόνος που οδηγεί στην πλατεία Γεωργίου συνήθως είναι μαρτύριο για τους οδηγούς εξαιτίας μποτιλιαρίσματος. Όχι όμως και το 15 Αύγουστο. Η άσφαλτος γυαλίζει από τον ήλιο, ενώ αραιά και πού κάποιο όχημα κάνει την εμφάνισή του. Ακόμα και το να βρει κάποιος καφέ στο κέντρο της Πάτρας ήταν μια κίνηση με αμφίβολο αποτέλεσμα, καθώς ακόμα και οι καφετέριες ήταν κλειστές. Στην πλατεία Γεωργίου μόνο τα Περιστέρια απολάμβαναν τη βόλτα τους, ενώ η κίνηση ήταν και σε αυτό το σημείο ελάχιστη. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τα 4 περίπτερα που υπάρχουν στην πλατεία ήταν όλα κλειστά. Τόσο στο πάνω μέρος πλατείας όσο και στο κάτω. Αν και συνήθως σε αργίες, έστω και ένα περίπτερο παρέμενε πάντα ανοιχτό. Επόμενη στάση στο κέντρο της Πάτρας, οδός Αγίου Ανδρέου. Ίδια εικόνα και εδώ. Αυτοκίνητα έβλεπες με το κιάλι, ενώ η συνηθισμένη διπλή σειρά με τα διπλοπαρκαρισμένα δεν είχε λόγο ύπαρξης, μιας και η υπόθεση πάρκινγκ είναι αυτή την ημέρα κάτι παραπάνω από εύκολο. Δύο συλλήψεις για παράνομο κυνήγι αγριογούρουνου έγιναν στα Σωτηριάνικα στη Μάνη. Θυροφύλακοι συνέλαβαν επαυτοφόρο δύο άτομα που κυνηγούσαν αγριογούρουνα με σειρμάτινη θηλιά. Εκτός των άλλων, ανέφεραν για άλλη μια φορά την επικινδυνότητα του έργου τους δεδομένων των ελάχιστων μέσων προστασίας που διαθέτουν. Δύο λαθροκυνηγούς που κυνηγούσαν παράνομα αγριογούρουνα στα Σωτηριάνικα της Δυτικής Μάνης συνέλαβαν οι θυροφύλακες της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι ομοσπονδιακοί θυροφύλακες Δημήτρης Μαλαπάνης, Βασίλης Μπάκας και ο θυροφύλακας του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας Παναγιώτης Κουρούπης συνέλαβαν δύο άτομα που κυνηγούσαν αγριογούρουνα με σειρμάτινη θηλιά. Τα πλαίσια πρόληψης καταστολής παράνομης θύρας. Κατενάστηση του καθηκόντου μας εντοπίσαμε σε μια περιοχή εδώ έξω από την Καλαμάτα, στην περιοχή των Σωτηριανίκων. Πιασμένο τον αγριόχρο του συγκεκριμένου επάνω σε μια θηλιά. Μείναμε εκεί, χτίσαμε νεύρα, ύστερα από λίγο ήρθε ο ιδιοκτήτης των θηλιών, πίσω εντόπισε το θύραμα, ότι ήταν πιασμένο και πήρε και τηλέφωνο έναν συνεργάτη, ο οποίος ήρθε με το όπλο, το σκότωσε για να το πάρουν. Έγινε σε μια γενική σύλληψη. Ο ένας από τους δύο, μόλις το αγριογούρουνο πιάστηκε στη θηλιά, ειδοποίησε το συνεργό του που εμφανίστηκε με καραμπίνα και σκότωσε το ζώο. Οι τρεις θυροφύλακες συνέλαβαν επαυτοφόρο τους δύο λαθροκυνηγούς, τους οδήγησαν στον εισαγγελέα Καλαμάτας και κατέσχεσαν το αγριογούρουνο, την καραμπίνα και τη θηλιά. Πιάστηκαν επαυτοφόρο. Έχει ακολουθηθεί οι διαδικασίες αυτόφορες και κατασχέσεις των πιστηρίων της παράνομης θύρας. Των θηλιών, του αγριόχειρου και οδηγήσουν στην εισαγγελέα. Αυτοί έχουν οδηγηθεί στην εισαγγελέα. Οι επικεφαλείς της διοίκησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας επεσήμαναν την επικινδυνότητα του έργου των θυροφυλάκων που είναι άοπλοι και το μόνο μέσο προστασίας τους είναι το αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ακόμη ενημέρωσαν πως το κατασχεμένο αγριογούρουνο θα βγει σε πληστηριασμό. Δώδεκα μουσικές ιστορίες γεμάτες συνέστημα από τον διεθνούς φήμης μουσικό Πέτρο Κλαμπάνη και τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν χθες βράδυ στο ενετικό κάστρο της Ζακύνθου. Πολλοί ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και μαγεύτηκαν από τη σύνδεση της jazz μουσικής με τους ήχους της παράδοσης.
Πέτρος Κλαμπάνης και οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος ταξίδεψαν το κοινό μέσα από 12 μουσικές ιστορίες στο κάστρο της Ζάκυνθου. Άντρεμα της jazz μουσικής με τον κλασικό ήχο του κουαρτέτου Εγχόρδων έγινε τη Δευτέρα στον υπέροχο χώρο του Ενετικού Κάστρου του νησιού. Επί σκηνής ο διεθνούς φήμης μουσικός Πέτρος Κλαμπάνης, που από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ζάκυνθο, για να παίξει jazz μουσική. Μαζί του οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος που έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή νότα στη βραδιά. Πιάνο ήταν ο Σταύρος Λάντσια, στην κιθάρα ο Γιώργος Λιμάκης. Η Μιγκέν Σελμάνη στο βιολί, η Αθηνά Γιατρά στη βιόλα και ο Αλέξανδρος Μποτίνη στο τσέλο, παρουσιάζοντας ιδιαίτερες συνθέσεις. Όμως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και γέμισε το χώρο για να παρακολουθήσει την εκδήλωση που ανέδειξε την ιδιαιτερότητα της Ζακυνθινής αρέκειας και τους μουσικούς τρόπους που αυτή ταξιδεύει στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η είσοδος στην εκδήλωση ήταν ελεύθερη, ενώ τη διοργάνωση της βραδιάς είχε αναλάβει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνδιοργάνωση με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος και την υποστήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια θα μεταδοθεί ζωντανά σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στο Αμαλά Κεφαλονιάς ο πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός. Ενώ και αύριο από τις 8.30 από τις 8 το πρωί θα μεταδοθεί η πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία και η έξοδος του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου από το ναό. Οι ιερές τελετές θα μεταδοθούν από την τηλεοπτική συχνότητα του Ιόνιαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Digia, μέσω της δορυφορικής πλατφόρμας της Κοσμοτέ TV στη θέση 673, αλλά και διαδικτυακά μέσω live streaming σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα ioniantv.gr/live και από το YouTube στο κανάλι του Ionian, Ionian Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.